Τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι η σειρά των θεμάτων που έχουμε, παιδιά, και είδαμε τι δεν είναι και τι είναι. Από το τι είναι ήδη έχουμε πει ότι ο χριστιανισμός είναι πίστης. Θα λέγαμε τα ονόματα του χριστιανισμού, όπως ήδη είναι κατατεθειμένα μέσα είστε αυτήν την Καινή Διαθήκη. Είναι ελπής, είναι ειρήνη, είναι ζωή. Και τώρα ερχόμεθα να δούμε ακόμη κάποια ονόματα τα οποία πάντοτε αποτελούν ιδιότητες του χριστιανισμού, ονομασία του χριστιανισμού. Ένα καινούριο όνομα είναι ότι λέγεται οδός. Πράγματι, ας δούμε μια ιστορία. Είναι γνωστό ότι οι πρωτόπλαστοι οδηγήθηκαν έξω του παραδείσου και εκλείστη η θύρα του παραδείσου, διότι ακριβώς δεν έπρεπε πλέον να μένουν μέσα εις αυτόν. Και λέγει εκεί το ιερό κείμενο Γένεσης 3,24 ότι ο Θεός έταξε τα χερουβίμ και την φλογίνην ρομφέαν την στρεφωμένην φυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής. Δηλαδή έδωκε εντολή τα χερουβίμ, αλλά και εκείνη την ρομφέα θα πει δίκοπο μαχαίρι, σπαθί, που ήταν φλογίνη, δεν ήταν από μέταλλο αλλά από πυρ, από φωτιά, και ήταν στρεφωμένη, δηλαδή κατά τρόπον που να μην μπορεί κανείς να περάσει και να διαφύγει μέσα από την στον δρόμο, που να μην τον βρει αυτή η φλογίνη ρομφέα, ώστε να φυλάσσουν την οδόν, δηλαδή τον δρόμο του ξύλου της ζωής. Τι είναι το ξύλο της ζωής? Είτο ο Ιησούς Χριστός, είτο η Βασιλεία του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος βγήκε από τον παράδεισον, εξορίστη. Πώς θα εγύριζε πίσω? Αυτό θα ήταν αδύνατον, επειδή η οδός εφυλάσσετο. Έπρεπε λοιπόν να ανοιχθεί ο δρόμος. Και ποια ήταν η οδός δια της οποίας θα επέστρεφε ο Αδάμ πίσω? Ο Χριστός. Γι' αυτό ο Χριστός είναι η οδός. Γι' αυτό λέγει ο ίδιος, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι ο δρόμος. Το σκεφτήκατε ποτέ όταν διαβάζετε Αγία Γραφή να λέγει ο Χριστός εγώ είμαι η οδός? Και συνεπώς ο χριστιανισμός είναι οδός επιστροφής προς την Βασιλεία του Θεού. Πώς όμως μπορούμε να εννοήσουμε αυτήν την οδόν? Τρία πράγματα εμπόδιζαν τον άνθρωπον προς τον ουρανόν, προς την επιστροφή. Θα λέγαμε ότι αυτή η φλογίνη ρομφαία δεν ήτο παρά τα τρία αυτά ανυπέρβλητα εμπόδια που δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος ποτέ να επιστρέψει εις την Βασιλεία του Θεού. Το πρώτον είναι η αμαρτία. Δεν θα μπορούσε ποτέ να ξαναβρεθεί σε ένα χώρο που ήτο η αγιότητα, να βρεθεί ο άνθρωπος που έφερε την αμαρτία. Δεύτερον, ο θάνατος. Κι αν υποτεθεί ότι θα γύριζε πίσω εις την Βασιλεία του Θεού, θα τον έβρισκε ο θάνατος και συνεπώς θα πέθαινε. Κατάφερε ας πούμε να μπει στη Βασιλεία του Θεού, μα αφού θα πέθαινε, ποιο το κέρδος? Και το τρίτο ανυπέρβλητο εμπόδιο, η υλικό της. Ο άνθρωπος ήδη φέρει υλικό σώμα για να πάει τώρα όχι στον επίγειο παράδεισο αλλά εις τον ουράνιον παράδεισον, δηλαδή εις αυτήν την Βασιλεία του Θεού, θα ήταν τελείως αδύνατο. Σας λέγω τούτο. Πώς θα μπορέσω εγώ να φύγω από τη γη και να πάω στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού, με έναν πύραυλον? Μα όπου και να ταξιδεύσω, σημειώσατε δε ότι ξέρετε, για να πάω στο πιο κοντινό αστέρι,
είναι ο Σύριος. Εκεί το φως χρειάζεται να έρθει εδώ 4 χρόνια. Μπορώ να τρέξω μία ταχύτητα του φωτός. Αν θα τρέξουμε μία ταχύτητα του φωτός, χρειάζομαι 4 χρόνια. Αλλά είναι το πιο κοντινό αστέρι. Για να βγω από το σύμπαν θέλω 1.000.000 χρόνια, τρέχοντας με τη ταχύτητα του φωτός. Συγκεκριμένα ξέρετε πόσα θέλω? Περί τα 20 δισεκατομμύρια χρόνια έτη φωτός. Αφού πεθαίνω όμως δεν μπορώ να ζήσω. Πώς θα βγω? Αλλά το σπουδαίο ξέρετε ποιο είναι? Δεν μπορώ να βγω ποτέ. Διότι εγώ σαν χωροχρόνος που είμαι, είμαι χωροχρόνος. Δεν είμαι ένας χώρος. Έχω κάποιες διαστάσεις. Είμαι χώρος. Είμαι και χρόνος. Γιατί μέσα στο χρόνο κινούμε. Για μένα το σύμπαν είναι κλειστό. Δεν μπορώ να βγω ποτέ. Το σύμπαν δεν έχει όρια εξόδου. Δεν μπορώ να φύγω. Είμαι εγκλωβισμένος. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βγω από το σύμπαν. Αλλά κι αν υπήρχε η δυνατότητα να βγω, σας εξηγώ. Αλλά θα με έβρισκε ο θάνατος. Να, γιατί ήταν εμπόδια ανυπέρβλητα αυτά τα τρία. Η αμαρτία, ο θάνατος και η υλικότης της υπάρξεώς μου. Αυτά τα τρία όμως τα υπερενίκησαν ο Χριστός. Πώς τα υπερενίκησαν ο Χριστός? Πρώτον, την αμαρτία την υπερενίκησε ο Χριστός με το σταυρό του, τη σταυρική του θυσία. Δεύτερον, υπερενίκησε τον θάνατον με την Ανάστασή του, διότι θα αναστηθούμε και δεν θα πεθαίνουμε πλέον. Και το τρίτο, την υλικότητα, την υπερενίκησε με την ενανθρώπισή του, διότι επήρε αυτό που είμαστε για να γίνουμε αυτό που είναι. Άρα λοιπόν ο Χριστός, ανεβάζοντας το υλικό, το ανθρώπινο σώμα επάνω στον ουρανό και που κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός ως άνθρωπος, σημαίνει άνοιξε το δρόμο ανθρωπίνη φύσης να βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού και μάλιστα εις αυτούς τους κόλπους του Θεού. Αυτό είναι το παμέγιστο και το ακατανόητο και το πελώριο που μας φέρνει ο Χριστός. Έτσι ο Χριστός τι έκανε? Ο Χριστός είναι η οδός. Και άρα ο χριστιανισμός λέγεται οδός, διότι διά του Χριστού θα έχουμε την άφεση των αμαρτιών μας, θα έχουμε την υπερνίκηση του θανάτου δια της Αναστάσεώς μας και την ανάληψή μας στον ουρανό, όπως ανελήφθηκε ο Χριστός, χωρίς να χρειάζεται να διανύσουμε αυτό την τρομακτική απόσταση, ή αν θέλετε να έχουμε την ταχύτητα δηλαδή του φωτός ή άλλα πράγματα. Αυτά ανήκουν σαν μέτρα μόνο για την παρούσα κατάσταση που βρίσκεται η ανθρωπίνη μας φύση. Ενώ για την μελλοντική κατάσταση αυτά δεν έχουν καμία ενισχύ. Για να μην σας πω, όπως θα πούμε πιο κάτω, ότι και αυτή η ολόκληρη δημιουργία θα γίνει η Βασιλεία του Θεού. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι πράγματι μόνον ο Χριστός είναι η οδός. Εγώ είμαι η οδός, λέγει, και η αλήθεια, που σημαίνει οδός μέσον, αλήθεια τέρμα. Κάθε δρόμος κάπου οδηγεί. Ο ίδιος ο Χριστός είναι το μέσον, είναι και ο σκοπός. Αυτό το καταπληκτικό. Θα λέγαμε δία του Χριστού εν το Χριστό, σαν μια έκφραση που θα πει δια του Χριστού με τη βοήθεια του Χριστού. Και το εν το Χριστό εκφράζει το τέρμα, εκφράζει τον σκοπόν, ότι με το Χριστό θα φτάσουμε στο Χριστό. Ότι δε ο χριστιανισμός λέγεται οδός. Ακούστε δύο χωρία που θα σας πω. Το ένα από τις πράξεις 19,23 λέγει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς: «Εγένετο δέκατα των καιρών εκείνων τάραχος ούκο λίγος», ταραχή, «περί της οδού», δηλαδή περί του χριστιανισμού. Πώς ονομάζεται λοιπόν ο χριστιανισμός? Οδός. Ένα άλλο χωρίο, και αυτό στις πράξεις 19,9 λέει εκεί: «Ως δέτινες εσκληρύνοντο και υπήθουν κακολογούντες την οδόν»,
ενώπιον του πλήθους. Μερικοί λέγει όταν άκουγαν το κήρυγμα των Αποστόλων εσκληρίνοντο και απειθούσαν και κακολογούσαν την οδόν, δηλαδή κακολογούσαν τον χριστιανισμό ενώπιον του πλήθους μπροστά εις τον κόσμο που ήκουε το κήρυγμα των Αποστόλων. Αλλά προσέξτε όμως, εφόσον ο χριστιανισμός είναι οδός, τότε δεν είναι καθεστώς. Θα το πω άλλη μία φορά. Εφόσον ο χριστιανισμός είναι οδός, δηλαδή περπάτημα, δεν είναι καθεστώς. Τι θα πει καθεστώς? Από το καθίστημι, από το στέκομαι σε έναν τόπο. Εξάλλου, σύνθημα των νεωτέρων αναρχικών είναι ότι, α, λέει, αυτό είναι ένα καθεστώς, είναι μια κατεστημένη, είναι ένα κατεστημένο. Το κατεστημένο από το καθεστώς. Τι θα πει κατεστημένο? Κάτι που στέκεται, κάτι που μπουχλιάζει, κάτι που είναι τέλμα, κάτι που πάλιωσε, κάτι που χρειάζεται να αλλάξει, κάτι που δεν το χρειαζόμαστε πια. Είναι, λέει, το κατεστημένο, καθεστώς. Το ίδιο πράγμα είναι. Προσέξτε, ο χριστιανισμός είναι οδός. Δεν μπορεί ποτέ να γίνει κατεστημένον. Διότι εφόσον είναι οδός που την ανοίγει ο Χριστός και είναι ατέλειωτος δρόμος μέχρι τον ουρανό, τον δρόμον αυτόν τον περπατάνε οι πιστοί. Δεν μπορεί ο πιστός να πει στέκομαι. Ο πιστός περπατάει, κινείται διαρκώς προς τον ουρανόν, σε μια διαρκή τελειότητα, σε μια διαρκή βελτίωση. Συνεπώς, η πορεία αυτή, η οδός αυτή, ο χριστιανισμός δεν είναι ένα καθεστώς, ένα κατεστημένον, αλλά μια διαρκής, μια δυναμική πορεία προς τον ουρανό. Ας δούμε ένα επόμενο όνομα του χριστιανισμού. Παρακαλώ δε πολύ να τα προσέχετε, γιατί ξέρετε σήμερα πως βάλετε ο χριστιανισμός. Τι λένε σήμερα δια την Εκκλησία, δια των χριστιανισμών, ώστε να μπορούμε και να σταθούμε αλλά και άλλους να στηρίξουμε εις την ορθή πίστη, αλλά και να αποστομώσουμε εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να φλιαρούν τα εναντία. Ένα άλλο όνομα είναι ευσέβεια. Ο χριστιανισμός λέγεται ευσέβεια. Θα ενθυμίστε όταν είδαμε εκεί την σύντομη, την επιτομή περί του χριστιανισμού, την περίληψη αυτή που ο Απόστολος Παύλος λέγει στην 1η προς Τιμόθεον 3,16. Ο ίδιος αποκαλεί τον χριστιανισμό εκεί ευσέβεια. Το δε μυστήριον, λέγει, της ευσεβίας, ομολογουμένος μέγα εστί. Δηλαδή το μυστήριο του χριστιανισμού κατά κοινή ομολογία είναι μέγα. Πώς αποκαλεί λοιπόν τον χριστιανισμό ο Απόστολος Παύλος? Τον αποκαλεί ευσέβεια. Στην πρώιμη, θα λέγαμε, χριστιανική γραμματεία συναντούμε αυτόν τον όρον ευσέβεια δια των χριστιανισμών. Μάλιστα στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, αν θέλετε είναι εις το 8ο βιβλίο, λέγει τα εξής: εργάζεστε τους δούλους, δηλαδή απαρέμφατο το εργάζεστε, αλφαγιώτατος θε, δηλαδή να εργάζονται οι δούλοι, εργάζεστε τους δούλους 5 ημέρας, Σάββατον δε και Κυριακή. Κοιτάξτε εδώ ότι δεν είναι τελευταία ανακάλυψη στο πενθήμερο εργασίας. Και το σημαντικότατο είναι ότι το εισηγείται αυτή η Εκκλησία. Αλλά τι θα έκαναν στο διήμερο αυτό που περισσεύει, Σάββατο και Κυριακή? Ακούστε. Σχολαζέτωσαν τη Εκκλησία δια την διδασκαλία της ευσεβίας. Να καταγίνονται στην Εκκλησία με τη λειτουργία και με το κήρυγμα. Και όχι για να έχουμε εκείνο το ξέφρενο, θα λέγαμε, την ξέφρενη ταχύτητα, σαν βολίδες να φύγουμε από την πόλη μας και να πάμε, τρέχουμε, δεν ξέρω πού να πάμε.
μη εκκλησιαζόμενοι ούτε Σάββατον ούτε Κυριακή ούτε ακούοντες κήρυγμα ούτε τίποτα. Έτσι που θα έλεγε κανένας, καλύτερα να εργαζόμαστε και την Κυριακή αθετούνται στην εντολή του Θεού παρά να κάνουμε αμαρτήματα Σάββατο και Κυριακή, αυτά που κάνουν οι άνθρωποι αυτό το διήμερο. Αυτά εν παρένθεση. Τι λέγει εδώ? Να καταγίνονται αυτές τις δύο μέρες, λέγει, δια την διδασκαλία της ευσεβίας. Δηλαδή δια την διδασκαλία του χριστιανισμού. Πώς αποκαλείται ο χριστιανισμός? Ευσέβεια. Αλλά τι σημαίνει ευσέβεια? Λέγει ο Ευσέβιος Καισαρίας, ευσέβεια ή προς τον ένα και μόνον ως αληθός ομολογούμενόντε και όντα Θεόν ανάνευσης και η κατά τούτον ζωής έξαψης. Δηλαδή ευσέβεια είναι το να στρέφεται κανείς, να επανέρχεται ανάνευσης, θα πει επάνωδος, να επανέρχεται εις τον έναν και μόνον αληθινά Θεόν και η κατά τούτον ζωής έξαψης. Έξαψης θα πει πρόσδεσης, θα πει εξάρτησης, και να εξαρτάται η ζωή του ανθρώπου από αυτόν τον ένα και μόνο Θεό. Τι είναι λοιπόν ευσέβεια? Επιστροφή και πρόσδεση από τον ένα και μόνο αληθινό Θεό. Ή όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, προς πίστην καθαράν και βίων ορθών, τούτο γαρεστήν ευσέβεια. Είναι το ίδιο πράγμα. Πίστης θα πει επανέρχομαι στο Θεό, και βίος ορθός. Αυτό λέγει είναι η ευσέβεια. Ερχόμεθα σε μία τρίτη ονομασία του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός λέγεται καινή κτήσεις. Τι ωραίο αυτό. Καινή, κενός, το και με αλφα γιώτα, θα πει καινούριος. Καινή κτήσεις, δηλαδή καινούρια δημιουργία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 5,17, «Η της εν Χριστώ καινή κτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα». Όποιος ζει το Χριστό είναι καινούρια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν. Να, όλα έγιναν καινούρια. Τι ωραίο. Υπέροχο πραγματικά. Στο τέλος δε της ιστορίας αυτός ο Χριστός θα πει «Ιδού κενά ποιο πάντα». Να, όλα τα κάνω καινούρια. Κοιτάξτε, αυτό το ιδού θέλει να μας προκαλέσει την προσοχή. Να, όλα, ποια όλα, όλα, τα πάντα, μέχρι το τελευταίο, θα λέγαμε, άτομο της ύλης. Όλα τα κάνω καινούρια. Αποκάλυψης 21,5. Και αυτή η καινότης, δηλαδή αυτό το καινούργωμα, δεν έχει συμβολικόν ή μεταφορικόν χαρακτήρα, αλλά οντολογικόν. Τι θα πει οντολογικόν? Ότι αυτή η φύση των πραγμάτων θα γίνει καινούρια. Όπως λέμε, να παιδάκι μου, κοίταξε, γίνεσαι καλό παιδί τώρα, δεν χαζεύεις, διαβάζεις τα μαθήματά σου, δεν τρέξεις από εδώ και από εκεί, έγινες καινούριο παιδί. Δεν άλλαξε τίποτε από τα κύτταρά σας, άλλαξε τίποτε. Απλώς άλλαξε η νοοτροπία σας, η αντίληψή σας, ο τρόπος με τον οποίο ζείτε, αυτό αλλάζει. Αυτό τι είναι? Είναι μια ηθική αλλαγή. Αν θέλετε, η αλλαγή αυτή είναι μεταφορική, ότι γίνομαι καινούριος. Διότι αν με ψάξουν δεν έγινε τίποτα καινούριο επάνω μου. Δεν πρόκειται λοιπόν περί αλλαγής κατά μεταφοράν ή συμβολικό χαρακτήρα, αλλά περί αλλαγής οντολογικής. Δηλαδή πραγματικά θα αλλάξουμε. Να πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Πέτρος, Β' Πέτρος 3,13, «Καινούς ουρανούς και γην καινήν προσδοκόμεν».
περιμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Πω πω. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης οραματίζεται στην Αποκάλυψή του 21,1 και είδων ουρανών καινών. Είδα, λέγει, καινούριο ουρανό και γην καινήν, καινούρια γη. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη, όπως ξέρουμε το σύμπαν, πέρασε. Και όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, πού πήγε, παραμερίστηκε και έγινε στη θέση του, στη θέση του σύμπαντος έγινε μια καινούργια δημιουργία. Όχι, το παλιό σύμπαν γίνεται καινούριο, αλλάζει. Έχουμε πλήστα χωρία της Αγίας Γραφής που μιλάνε για αυτή την αλλαγή του σύμπαντος. Λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και ο 102 ψαλμός παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Δεν περνάει ο κόσμος, αλλά το σχήμα του κόσμου. Όλοι οι πατέρες έτσι ερμηνεύουν, ότι το σύμπαν ολόκληρο θα αλλάξει. Όπως λέγει ο 102 ψαλμός, θα αλλαχθεί, όπως αλλάζουμε, λέγει, το επανοφόρι, δηλαδή το ημάτιο, μέσα έξω. Κάποτε, όταν ήταν ακριβά τα ραφτικά και τα υφάσματα, για να κρατήσουμε ένα ρούχο μας, δεν το πετούσαμε όπως σήμερα τα πετάνε τα ρούχα τους οι άνθρωποι και παίρνουν 10 φορές το χρόνο καινούργια. Περνούσαμε με ένα κουστούμι μισή ζωή, για να μην πω κάποτε και μία ζωή, με ένα κουστούμι. Πηγαίναμε λοιπόν στο ράφτη, αφού ζούσαμε 30 χρόνια με το ένα αυτό κουστούμι, πηγαίναμε να μας το αλλάξει μέσα έξω για να ζήσουμε άλλα 30 χρόνια. Λοιπόν, όπως αλλάζαμε τα ρούχα μας μέσα έξω και τα κάναμε καινούρια, αυτή την εικόνα παίρνει ο Λόγος του Θεού για να δείξει ότι είναι το παλιό το σύμπαν, αλλά που γίνεται καινούριο. Θα παρακαλέσω αυτή την όχι απλώς μεγαλειώδη αλήθεια, αλλά και την πολύ ωραία, να σας γεμίσει την ψυχή, να το θυμόσαστε σε όλη σας τη ζωή. Το σύμπαν θα γίνει καινούριο. Θα γίνει καινούριο, οντολογικά καινούριο, όχι ηθικά, όχι συμβολικά, το λέγω 5 φορές, αλλά θα γίνει οντολογικά καινούριο. Ο θάνατος και η φθορά δεν θα υπάρχουν πλέον. Και λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 21,4, και ο θάνατος ουκέστε έθι. Δεν θα υπάρχει πια ο θάνατος, ότι τα πρώτα απήλθον. Γιατί οι πρώτες καταστάσεις, αυτές που υπάρχουν τώρα, θα έχουν περάσει. Και για να δείξει ο Κύριος αυτήν την κενότητα του χριστιανισμού, ότι είναι καινούριος ο χριστιανισμός, ότι δεν έχει καμία σχέση με το παλαιόν, είπε τη γνωστή παραβολή του νέου κρασιού στους καινούριους ασκούς. Λέγει, ουδε βάλου συνήνων νέων εις ασκούς παλαιούς, αλλά είνων νέων εις ασκούς βάλου συγκενούς και αμφότεροι συντηρούνται. Ότι δηλαδή καινούργια πράγματα, καινούργιος τρόπος ζωής σε καινούργιους κόσμους. Αλλά και ο άνθρωπος, παιδιά, θα γίνει καινούργια δημιουργία, καινή κτήσεις, κυρίως ο άνθρωπος. Διότι απλούστατα δεν θα είναι μόνο οι κτήσεις καινούργια. Ο άνθρωπος θα γίνει καινούργιος για να κατοικήσει εις την καινούργια δημιουργία. Γι' αυτό, κυρίως γι' αυτόν που γίνονται όλα, λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 5:17, «Η της εν Χριστώ καινή κτήσεις». Όποιος ζει το Χριστό είναι μια καινούργια δημιουργία. Αν μου πείτε ότι αυτό μπορεί να το λέγει μόνο για λόγους πνευματικούς, ότι γίνεσαι καινούριος άνθρωπος, θα σας απαντούσα. Λέει αλλού ο Απόστολος. Και πού δεν το λέγει, σε πλήστα χωρία. Η ζωή του πιστού
η καινούρια ζωή του είναι κρυμμένη μέσα στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, δηλαδή η ζωή μας, τότε και εμείς καινούργοι θα φανερωθούμε μαζί με τον Χριστό, άφθαρτοι και αθάνατοι. Ή όπως λέγει αλλού, δίγαρ το φθαρτόν τούτο, αυτό τούτο το σώμα το φθαρτόν, ενδύσαστε αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο, αυτό το σώμα το θνητό, ενδύσαστε αθανασίαν, να ντυθεί την αθανασία. Γι' αυτό προτρέπεται στους Εφεσίους και λέγει 4:24, ενδύσαστε, ντυθείτε, να ντυθείτε, είναι απαρέμφατο, των κενών άνθρωπων, των κατά Θεών κτισθέντα, να ντυθείτε τον καινούριον άνθρωπο, αυτόν που δημιουργεί ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Και εις αυτούς, παιδιά, τους καινούριους ουρανούς, μόνο καινούργοι άνθρωποι εισέρχονται, και μόνο καινούργοι άνθρωποι εισέρχονται. Γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τον παλαιό στην αμαρτία κόσμο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει η ψυχή μας να γεμίζει από ενθουσιασμό και να λέμε είμαι χριστιανός, ώστε είμαι καινούριος άνθρωπος, και πρέπει διαρκώς να γίνομαι καινούριος για να ζήσω σε αυτόν τον καινούριο, τον οντολογικά καινούριον κόσμο. Αν έπρεπε τώρα να δούμε αυτά που είπαμε με κίνα που λέγει ο κόσμος για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και κινούμεθα μέσα στον Χριστό, τι θα είχαμε να πούμε? Τι λέγει ο κόσμος? Όταν πάντοτε έχει μία πρόοδο στο κακό πάντα, ομιλεί για πρόοδο στο κακό όμως πάντα, γιατί αυτό που είναι καινούριο δεν είναι και καλύτερο. Συνεπώς είναι πρόοδος προς τα, επί τα χείρο, στο χειρότερο. Όταν επί παραδείγμα τι λέμε, αφήσαμε τις παλιές σκουριασμένες αντιλήψεις και ζούμε όχι ελεύθεροι, ελεύθεροι το λένε, αλλά ελευθεριωμένοι, δηλαδή απλώς ζουν έναν ελευθεριασμό. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ελευθερίας και ελευθεριασμού. Ελευθεριασμός λέγεται όταν ζει κανείς την αμαρτία έξω από τους νόμους της ηθικής. Παράδειγμα, η γυναίκα είναι ελεύθερη όταν ζει τη ζωή της αρετής και της αγνότητας. Η γυναίκα που ζει τη ζωή της ανηθικότητας και της πορνείας δεν λέγεται ελευθέρα, αλλά ελευθεριάζουσα. Σήμερα που φτώχυνε η γλώσσα μας και οι λέξεις έμειναν λίγες πια στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη ελευθεριάζουσα γυναίκα. Και ελευθεριάζουσα γυναίκα λέγεται η γυναίκα των κακοφήμων σπιτιών. Ναι, σήμερα βλέπετε το πώς δινόντουσαν κάποτε οι γυναίκες μέσα σε αυτά τα κακόφημα σπίτια, σήμερα βγαίνουν στο δρόμο. Ήμουν χθες στην Αθήνα και βλέπει κανείς τις γυναίκες πώς ντύνονται. Λέει κανείς, δύο όνομα του Θεού. Εκείνα δεν τα ρούχα που φορούν, σαν νυχτικά είναι, εκείνα που κάποτε φορούσαν οι γυναίκες στην κρεβατοκάμαρά τους. Σήμερα βγαίνουν στο δρόμο έτσι. Συνεπώς, ο όρος ελευθεριώτης χάθηκε και έμεινε ελευθερία. Ζω ελεύθερα. Δεν είναι ελευθερία. Είναι ελευθεριασμός. Είναι προσβολή της ηθικής. Είναι προσβολή αυτής της ίδιας της ελευθερίας. Γιατί δεν μπορεί να λέγεται καινούριος άνθρωπος εκείνος που ζει όπως ζει σήμερα, αλλά λέγεται πιο παλαιωμένος από παλαιωμένος. Όλα αυτά όμως πότε? Όταν ο πιστός γνωρίζει ότι ζει χριστιανική ζωή, τον κατηγορούν οι άλλοι ότι ζει ζωή περιορισμένη, αλλά εκείνος έχει συνείδηση τι ζει και έχει μέσα του και ζει τη χαρά του καινούριου ανθρώπου.